Ξεκινά 18 Οκτωβρίου η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης και στη Λέσβο, ενώ επίσημα η διανομή ξεκίνησε την Παρασκευή για όλη τη χώρα. Μιλώντας στον Έολο, ο πρόεδρος των πρατηριούχων κ. Βελετάκης δήλωσε ότι η φετινή τιμή δεν είναι φθηνότερη, όμως με βάση τις παρούσες συνθήκες είναι η οικονομικότερη λύση για θέρμανση το χειμώνα. Οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μέσω όρο γύρω στο 1,40-1,45, εκεί θα γίνανε. Σε σύγκριση, ναι. Συν την επιδότηση φυσικά, έτσι. Σε σύγκριση με πέρυσι έχουμε διαφορά στην τιμή. Με το κλείσιμο έχουμε μεγάλη διαφορά. Έκλεισε το πετρέλαιο πέρυσι γύρω στο 1,80. Φέτος είναι καλύτερα. Και υπάρχουν και πολλές ευκολίες όσον αφορά το θέμα επιδότησης, ευκολίες για να πληρώσει και κάποιος το πετρέλαιο όταν, ας πούμε, είναι κάτοχος κάποιες κάρτας. Υπάρχουν δηλαδή κίνητρα να μην φανεί όλη αυτή η ακρίβεια που υπάρχει σε όσον αφορά το θέμα του πετρελαίου. Δηλαδή φέτος θα δούμε ότι το πετρέλαιο είναι φθηνότερη επιλογή. Είναι η φθηνότερη και η καλύτερη. Μάλιστα, δηλαδή μας λέτε πως η ακρίβεια ουσιαστικά δεν θα επηρεάσει το πετρέλαιο θέρμανσης για φέτος και λόγω της επιδότησης. Υπάρχει ακρίβεια παντού και σε όλους τους τομείς. Το θέμα είναι το εξής, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη λύση. Είναι ακριβό πάλι, αλλά σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα. Πότε θα ξεκινήσει η διανομή του, ξεκινάει από σήμερα ή θα το δούμε από Δευτέρα? Κοιτάξτε να δείτε, από σήμερα ξεκινάει σε όλη την Ελλάδα. Απλά το θέμα είναι το πότε θα παραλάβει η κάθε εταιρεία καύσιμο ώστε να το προμηθεύσει στα πρατήρια. Άρα εμείς εδώ πέρα στο νησί έχουμε... Θεωρώ ότι από Τρίτη, Τετάρτη